Ακόμη ένα νέο άνθρωπο έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, τι πρωινέ ώρε τη Κυριακή 6 Αυγούστου στην Πιερία. Λίγο πριν τι 7.30 το πρωί, επιβατικό όχημα που οδηγούσε ένα 20χρονο συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 49χρονο αλλοδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Το δυστύχημα έγινε περίπου στο 400 στο χιλιόμετρο τη Εθνική Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προ Αθήνα, ένα χιλιόμετρο πριν από τη σύραγγα τη Κατερίνη σημειώνεται πως το 2022, στο σύνολο της επικράτειας, καταγράφηκαν από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας 601 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα με 637 θύματα, 550 σοβαρά τροχαία με 628 βαριά τραυματίες και ο τραγικός απολογισμός δεν αλλάζει και για φέτος. Προανάκριση για τα ακριβή αιτία του δυστυχήματο διενεργεί το τμήμα τροχέα αυτοκινητοδρόμων ΠΑΕΠΣΙΛΟΝ